από κοριτσάκι είναι ανάγκη. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Έχω την πλατάκι. Αλλά κάτι είναι αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω κάτι τα φτωρόμαστε. Αυτά τα πιστεύω. Εγώ με το δόντι το Άρη Παλαιοχωρίου, μεσοβδόματα και λίγο πριν το μεγάλο ντέρμπι με την Μελίκη που φιλοξενεί την Κυριακή εδώ στο Παλαιοχώρι, η διοίκηση της ομάδας μάλλον παραθέτει ένα δείπνο σύσφυξης σχέσεων και τι ακόμη, coach, εκτός από ένα απλό δείπνο. Είναι ένα απλό δείπνο, κάνουμε τα παιδιά ένα τραπέζι, διοίκηση, παίχτες, να έρθουμε λίγο πιο κοντά, είναι μια ωραία στιγμή. Περνάμε όμορφα. Όλα καλά και εγώ να σας διακόψω γιατί δεν θα πούμε τα τετριμένα. Θα πούμε και κάτι παραπάνω, έτσι. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Μάλλον από την Κυριακή και μετά οι τρεις ομάδες που συγκατοικείται στην κορυφή δεν θα είναι πλέον τρεις. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Πώς βλέπετε τη μέρα που ξημερώνει, τη Δευτέρα, σε ό,τι αφορά την κορυφή. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Ακολουθούν τρία δύσκολα παιχνίδια. Για το πρωτάθλημα πρώτα μιλάω πάνω απ' όλα. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι η Μελίκη, ο Αστέρας και η Αγκαθιά. Η Μελίκη και η Αγκαθιά είναι εντός και ο Αστέρας εκτός. Ξεκινάμε πρώτο παιχνίδι, βλέπουμε ένα παιχνίδι ξεχωριστά, είναι η Μελίκη. Θέλουμε να κερδίσουμε για να συνεχίσουμε να είμαστε στην κορυφή. Συγχωρείτε που διακόπτω. Ήθελα να πω ναι. Μετά το μεταξύ σας, ναι. Πριν το μεταξύ σας, είστε τρεις ομάδες στην κορυφή. Ναι. Το ξαναλέω για να. Ναι. Και επιμένω και με συγχωρείτε. Είστε τρεις ομάδες στην κορυφή. Την Δευτέρα το πρωί, μάλλον την Κυριακή το βράδυ, δεν θα είναι τρεις οι ομάδες. Πόσες θα είναι και αν μπορείτε μια πρόβλεψη να κάνετε, ποιες θα είναι. Ή θα είμαστε μόνοι μας ή παρέα με την Αγκαθιά. Ακριβώς. Αυτό μου αρκεί. Εκεί ήθελα να σας οδηγήσω. Ναι. Εμείς κοιτάμε τα παιχνίδια όλα ξεχωριστά. Πάμε μόνο για την νίκη. Έχουμε πολύ καλή ομάδα. Παίζουμε εντός έδρας. Δεν δικαιολογείται ένα ατυχές αποτέλεσμα. Πάμε μόνο για την νίκη. Επόμενο σκόπελος, επόμενο εμπόδιο είναι ένα μεγάλο παιχνίδι την Τετάρτη, έτσι, που φιλοξενείται την ΑΕ Αλεξάνδρειας. Ναι. Να πούμε κάτι γι' αυτό ή σχετικά είναι νωρίς ακόμη. Είναι πολύ νωρίς. Εμάς μας ενδιαφέρει, πρώτος στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Μας νοιάζει το παιχνίδι της Κυριακής με τη Μελίκη. Μόνο εκεί έχουμε αυτή τη στιγμή το στόχο μας. Από εκεί και πέρα, τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε να κοιτάμε για την Αλεξάνδρεια. Τώρα, επειδή θες να μάθεις για την Αλεξάνδρεια, για μας είναι μια πρόκληση. Με την πολύ καλή έννοια. Είναι τιμή μας που θα φιλοξενήσουμε την Αλεξάνδρεια, μια ομάδα η οποία έχει ένα δεκαπλάσιο μπάτζετ από εμάς, παίχτες αξίας Β' και Γ' εθνικής. Είναι τιμή μας το ότι θα έρθει μια ομάδα η οποία πάει για πρωτάθλημα και πιστεύω είναι ομάδα Γ' εθνικής. Έτσι, και αυτή και τα Τρίκαλα. Αλλά ακόμα και οι επισκοποί, όπως και ο ΠΑΟΚ, μπορούν να παίξουν άνετα στη Γ' εθνική. Είναι τιμή μας που τους φιλοξενούμε, θα είναι μια γιορτή για μας. Θα χαρούμε το παιχνίδι, τα παιδιά. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι, ναι. πώς θα κυλήσει για εσάς. Εσύ το πας πάντα αλλού. Θα κυλήσει όπως όλα τα άλλα. Ποτέ δεν παίζεις μέσα στο γήπεδο, στο αγωνιστικό χώρο για να χάσεις. Απλά δεν είναι ο πρώτος σκοπός μας το κύπελλο. Γιατί, να σας πω και κάτι, αν
η κλήρωση είχε μια άλλη ομάδα, μπορεί να το κοιτούσαμε. Ας πούμε που είναι η Αλεξάνδρεια, η οποία έχει ένα πάρα πολύ καλό και αξιόλογο προπονητή, πάρα πολύ καλή διοίκηση, πάρα πολύ καλούς παίχτες. Υπάρχει μια οργάνωση σε όλους τους τομείς. Εντάξει, η Αλεξάνδρεια είναι πολλά σκαλοπάτια πάνω. Έτσι. Έχει δεκαπλάσιο μπάτζετ από εμάς. Ένας Βαγγέλης Αβραμόπουλος είναι ένα άσο παλιχωρίου. Απλά πράγματα. Κατανοητό. Δηλαδή, εντάξει. Ωραία. Για εμάς είναι η μεγάλη ομάδα. Έτσι. Τιμή μας που τη φιλοξενούμε, θα τα δώσουμε όλα, θα παίξουμε για το προστίζει της ομάδος, για την ιστορία του Άρη Παλαιοχωρίου και ό,τι βγει. Από εκεί και πέρα και ό,τι προκύψει, έτσι δεν είναι. Ναι, ό,τι προκύψει, εντάξει, είναι κακό, είναι να κερδίσεις. Ακριβώς. Εσείς, αντίθετα, θα είναι κάτι το ευχάριστο, αλλά δεν είναι ο πρώτος σκοπός μας το κύπελλο. Λοιπόν, για να μην κρυώσει το φαγητό, να σας αποδεσμεύσω. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά με πρώτο μέλημα το μάτς της Κυριακής, έτσι δεν είναι. Ναι. Και να κάνουμε και ένα κάλεσμα στον κόσμο, γιατί πρόκειται για παιχνίδι. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος στο κύπελλο, να μας στηρίξει. Εμείς θα δώσουμε τα πάντα. Ξέρει ο κόσμος στο χωριό, στο Παλαιχώρι, τι κάνουμε, τι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Να έρθει να μας στηρίξει και πιστεύω θα φύγει ικανοποιημένος το κήπεδο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ να παραμένετε έτσι μια καλή οικογένεια που σας βλέπω και τώρα. Μια πολύ ωραία οικογένεια. Αυτό ήταν ο πρώτος μας στόχος, είναι η οικογένεια. Ακριβώς. Γιατί λίγες ομάδες το έχουν αυτό το πράγμα. Βλέπεις όλο νεαρά παιδιά. Όλα χαμογελαστά πρόσωπα. Είναι τιμή μας και πιστεύω έτσι θα συνεχίσουμε. Έτσι να συνεχίσετε και ευχαριστούμε πολύ και για τη δική μας φιλοξενία εδώ. Έμβολος. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ από την Αλεξάνδρεια, την Ιμαθία και όλη την Ελλάδα. Έμβολος. Το κορυφαίο site.